Σήμερα έχω να φάω και να κοιμηθώ 3 μέρες από την Πέμπτη. Τι άλλο να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να πω. Δυστυχώς. Ξεκινάμε από το μηδέν και χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα. Άνοιξαν οι ουρανοί και κανείς κάτοικος αυτού του νησιού, το οποίο σήμερα μετρά τις πληγές του, δεν έμεινε αλόβητος, είτε από υλικής πλευράς είτε από συναισθηματικής. Τι να πεις σε ανθρώπους που έχασαν περιουσίες, που είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν από τα ορμητικά νερά και να καταστρέφονται οικιακές συσκευές, έπιπλα, ρούχα, αλλά και αντικείμενα συναισθηματικής αξίας. Όπως στο σπίτι της κυρίας Μαρίας Γιούργα, που είδα τα νερά σαν τσουνάμι να ρίχνουν τις πόρτες του σπιτιού της και το βιός της να χάνεται στις λάσπες. Η ίδια κινδύνεψε και οι διασώστες την απομάκρυναν μέσα σε βάρκα, μεταφέροντάς την από το πλημμυρισμένο σπίτι σε ασφαλές σημείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το νερό μέχρι το πάνω και όρθια στο παράθυρο περίμενα την πυροσβεστική και να με βγάλει. Τη στιγμή που έπεσε η πόρτα, η μεγάλη κεντρική πόρτα, τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Ανέβηκα στο παράθυρο, μου φωνάζαν και οι γειτόνιοι πάνω. Ανέβηκα όρθια στο παράθυρο να θέλω να με σώσουν. Και ήρθε η πυροσβεστική με μία βάρκα και έβγαλε και εμένα και το σκύλο. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Που το παιδί μου ήταν εδώ, στο μουσικό, και ένας καθηγητής, ένας διευθυντής, το πήρε στα Τρίκαλα και ήρθε μία μισή ώρα το βράδυ για να δει εδώ το σπίτι του. Και μία μισή ώρα το βράδυ ήρθε. Για να δει το σπίτι του πώς έχει γίνει. Και τώρα άνοιξε θέση εδώ πέρα, που δεν την δίνανε, τώρα άνοιξε θέση. Και είναι με 750 ευρώ. Ίσα-ίσα τα νίκια του και να φάει. Εδώ πέρα εγώ 3,5 εκατοστάρικα έχω. Αυτή είναι η σύνταξη δική μου. Δεν υπάρχουν τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει, είναι κρίμα τώρα να μένει η θέση στο μουσικό γυμνάσιο που είναι εκπαιδευτικός, διορίστηκε το παιδί, τα κατάφερε και να τον διορίσουν στα Τρίκαλα και αυτή τη στιγμή αντίστοιχος καθηγητής πάνω στον τομέα του δεν υπάρχει. Ντροπή τους. Ας τα δουν τώρα αυτή την κατάσταση εδώ πέρα, πώς έγινε το σπίτι του, να τον εφέρουνε. Με απόσπαση, με μετάθεση, να τον εφέρουν στο σπίτι του, στην Κέρκε. Δεν χρειάστηκε λίγη ώρα και οι κόποι μιας ζωής καταστράφηκαν πλήρως. Σήμερα οι κάτοικοι αυτού του σπιτιού μετρούν τα κομμάτια τους. Περίπτωση τόσο ευρείας καταστροφής στην περιοχή του ποταμού. Λίγο πιο πάνω, τα ορμητικά νερά παρέσυραν στο διάβα τους ό,τι βρήκαν. Δεν γλίτωσε ούτε το σπίτι της Μαριλένα Σκάντα, μιας νεαρής γυναίκας που διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Μιλά στην κάμερα με ψυχραιμία, περιγράφει τις έντονες στιγμές που έζησε και χωρίς περιστροφές αναφέρεται σε ζημιές που υπέστη η βασική οικία της, οι οποίες υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Ηλεκτρικές και άλλες οικιακές συσκευές, μεσοπρόθεσμες φθορές σε τείχους και πατώματα, αλλά και έγγραφα, αρχεία χρόνων και πολύτιμα κοιμήλια που δεν αναπληρώνονται. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρουμε τι να διασώσουμε και τι να πετάξουμε. Ωστόσο, όπως σας είπα, είναι η βασική μου οικία, οπότε δεν έχω το περιθώριο να ζήσω κάπου αλλού ή να φύγω ή να κάνω κάτι άλλο. Και αισθανόμαστε ότι είμαστε στο τέλος του Θεού. Ευτυχώς έχουμε καλούς φίλους, οι οποίοι εθελοντικά φυσικά έρχονται και βοηθάνε στο κομμάτι του καθαρισμού. Αλλά νιώθουμε και φοβερή ανασφάλεια, μήπως αυτό το πράγμα ξαναγίνει, γιατί πρέπει να επισημάνω ότι το σπίτι έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα σε αντιπλημμυρικά έργα, με αντλίες, δεν ξέρω πόσες αντλίες έχουμε γύρω-γύρω, δεν δούλεψε τίποτα. Αυτό το πράγμα που ήρθε έσκασε πραγματικά σαν τσουνάμι, δηλαδή αυτό που λέγαμε και βλέπαμε στις ειδήσεις σε άλλες χώρες, σε άλλα μέρη του πλανήτη, αυτό όλο το πράγμα άπραγε, το υποδεχτήκαμε σπίτι. Ευτυχώς για καλή μας τύχη ήμασταν εκτός σπιτιού.
όπου η κατάσταση ήταν πολύ ελεγχόμενη και προβλέψιμη και μέσα σε 10 λεπτά έγινε χαμός. Εννοείται ότι πήραμε αμέσως την πυροσβεστική, η οποία μας είπε ότι χρήζει πρώτα η ζωή των ανθρώπων προτεραιότητα, άρα δεν μπορούν να έρθουν άμεσα σπίτι για να αντλήσουν νερό, γιατί έπρεπε να κάνουν απεγκλωβισμούς. Οπότε για 2 ώρες ήμασταν απλά απ' έξω και βλέπαμε ένα ποτάμι, όλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι και όλα τα ρούχα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, απλά να επιπλέουν. Που το ξαναλέω, οι άνθρωποι όταν ήρθαν, κάτσανε μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ με γεννήτρες και βγάζανε. Δεν το λέω με μορφή να κατηγορήσω αυτό, απλά ήταν μια κατάσταση που ήταν πραγματικά εκτάκτου ανάγκης. Όλοι με τα χέρια σταυρωμένα. Η έγνοια μου τώρα δεν είναι η αντικατάσταση, η χρηματική, αυτό που θα δοθεί, αν θα δοθεί, που ελπίζω να γίνει άμεσα, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι άμεσης χρηστικότητας και ζωικής σημασίας σε ένα σπίτι. Μιλάμε για ψυγεία, μιλάμε για φούρνους, δεν θα μιλήσω για ρούχα, θα μιλήσω για παπούτσια, θα μιλήσω για τη συναισθηματική αξία πραγμάτων που χάθηκαν ετών. Είναι πραγματικά όμως πράγματα τα οποία είναι μη λειτουργικά. Εγώ σε αυτό το σημείο ήθελα να κάνω, να πω το, όχι το παράπονο, δεν είναι παράπονο, ανασφάλεια είναι, την έγνοια μου. Θα κινηθώ με τις αιτήσεις που έχουν πει ότι έχουν βγάλει μια ανακοινώση σε επιτελεία που θα έρθουν. Ωστόσο, μου είπαν να μην πετάξω τίποτα από τα κατεστραμμένα. Εγώ όμως δεν μπορώ να ζω σε ένα σπίτι με τα πράγματα μου έξω. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να τα μπάσω μέσα και δεν είμαι σίγουρη αν θα γίνει σωστή εκτίμηση των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα δηλαδή θα ήθελα να γίνει, αν μπορώ κάτι να αιτηθώ μέσω του καναλιού και μέσω της δημόσιας οδού, είναι αυτό το πράγμα να μην αργήσει, να μην αργήσει άλλο. Γιατί και εμείς είμαστε, όπως βλέπετε, ο καιρός δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί κανείς να μας πει με σιγουριά ότι δεν θα ξαναγίνει σε ένα μήνα. Σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει στην Κέρκυρα αυτό το πράγμα. Αλλά εσείς μπορείτε να πάρετε το ρίσκο να μου πείτε ότι δεν θα ξαναγίνει σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν και ευθύνες. Σαφέστατα. Και δεν μιλάω για ευθύνες μονοκρατικές που και αυτές έχουν την ευθύνη τους. Μιλάω και για την προσωπική ευθύνη του καθεμιανού. Δεν βγάζω κανένα απ' έξω. Σούδες που δεν έχουν καθαριστεί ετών, χαντακόμματα χτίζουν χωρίς να βάζουν λούκια. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι και σαφέστατα και προσωπική ευθύνη. Αλλά κάποια στιγμή όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε απλά και να παρακαλάμε το Θεό και να λέμε ευτυχώς που έχουμε 10 φίλους. Πρέπει αυτό το πράγμα νομίζω να μπει σε προτεραιότητα κρατική.